Γεια σε όλους! Στο σημερινό βίντεο θα σχολιάσω τις αλλαγές του YouTube για τους καινούργιους όρους του YouTube. Ας τους δούμε λίγο. Λοιπόν, το περιεχόμενο το οποίο θα είναι κατάλληλο για διαφήμιση, δηλαδή δεν θα επιτρέπεται να βγάζουμε κέρδη από αυτό, είναι αυτό το οποίο περιλαμβάνει σεξουαλικό περιεχόμενο, μέρος γυμνού και σεξουαλικό χιούμορ, βία, συμπεριλαμβανομένου της εμφάνισης σοβαρών τραυματισμών και γεγονότων που σχετίζονται με τον βίαιο εξτρεμισμό, ακατάλληλη γλώσσα, αυτό περιλαμβάνει βρισχές, προσβολές κλπ, το να προωθούμε η προώθηση των ναρκωτικών κτλ, εντάξει, και θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα και μπορούν να προκαλέσουν λογοκρισία. Αυτά περιλαμβάνει θέματα σχετικά με το πόλεμο, τις πολιτικές διαμάχες, φυσικές καταστροφές και τραγωδίες και το να δείχνονται κάποιες εικόνες τέτοιες σχετικές, γραφικές, που είναι πολύ γραφικές. Τώρα, θα πούμε κάποιες θεωρίες για το ποιο λόγο μπορεί να έχουν αλλάξει αυτούς τους όρους. Ήδη έχει αρχίσει και επηρεάζει κάποια κανάλια. Άμα ξέρετε τον Φίλιπ Ντιφράνκο που είναι ένα ιδιοσιογραφικό κανάλι που παρουσιάζει γεγονότα, ειδήσεις και για το YouTube και γενικά όλου του κόσμου, έχουν σταματήσει τα βίντεο του να βγάζουν κέρδη. Τώρα, αυτό όμως έχει πιάσει και μικρά κανάλια, δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα, το κανάλι του Φίλιπ Ντιφράνκο παρουσιάζει όντως ειδησιογραφικά θέματα. Το θέμα είναι ότι είναι ενημερωτικό το κανάλι του. Λοιπόν, ας αναφέρουμε κάποιες θεωρίες οι οποίες υπάρχουν. Αυτές οι θεωρίες που θα σας πω είναι από όλα αυτά που έχω διαβάσει αυτές τις μέρες, αυτά που έχω συμπεράνει. Άμα θέλετε, πηγαίνετε, δείτε το βίντεο που έχει κάνει η Jenna Marbles στο κανάλι της που ανεβάζει τα podcasts, που έχει ένα podcast αφιερωμένο στους καινούργιους όρους του YouTube και κάποιες θεωρίες που μπορεί να το έχουν κάνει αυτό. Έχει και μια θεωρία συνωμοσίας, την οποία θα την αναφέρω κι εγώ. Λοιπόν, η πρώτη θεωρία είναι ότι μήπως το YouTube θέλει να κάνει πιο θετική την κοινότητα. Δηλαδή, να μην υπάρχουν κανάλια τα οποία κάνουν cyberbullying, ας πούμε, όπως του Leaf is Here. Για να μην προκαλούν, ας πούμε, αρνητικά σχόλια και φασαρίες στο YouTube, κάπως έτσι. Και γι' αυτό να σταματάνε τα κέρδη σε αυτά τα κανάλια, έτσι ώστε να γίνει όλο το περιεχόμενο και όλη η κοινότητα πιο θετική. Αυτό όμως βέβαια, αυτή η θεωρία δεν τους συμφέρει, γιατί τα κανάλια, ας πούμε, όπως του Leaf is Here και άλλα τα οποία περιλαμβάνουν ίσως κράξιμο προς άλλα κανάλια, είναι αυτά που φέρνουν κίνηση. Οπότε αυτό δεν συμφέρει. Επίσης, άμα λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και μικρά κανάλια τα οποία ήδη τους έχουν σταματήσει τα κέρδη σε κάποια βίντεο, όπως είναι ένα κανάλι που το έχει μια κοπέλα και έχει σχέδια για νύχια και τη σταμάτησαν το βίντεο στο οποίο δείχνει ένα νύχι και φαίνεται λίγο αίμα. Οπότε αυτή η θεωρία η πρώτη δεν στέκει. Η δεύτερη θεωρία, που είναι η θεωρία συνωμοσίας που σας είπα και πριν, είναι ότι δεν θέλουν να υπάρχει λογοκρισία στο YouTube όσον αφορά τις ειδήσεις. Γιατί τώρα έρχονται εκλογές στην Αμερική, η τηλεόραση είναι ελεγχόμενο μέσο, αλλά το ίντερνετ δεν είναι. Ο καθένας λέει τη γνώμη του και μπορεί να επηρεάσει τις εκλογικές εκστρατείες. Είναι πολύ ελεύθερο μέσο. Οπότε μπορεί να το σκέφτηκαν έτσι, κάτσε να σταματήσουμε το monetization σε κάποια κανάλια, ώστε να σταματήσουν να κάνουν και βίντεο γι' αυτό. Αλλά πάλι, και αυτή η θεωρία, αν λάβουμε υπόψη μας ότι έχουν σταματήσει τα κέρδη σε βίντεο που περιλαμβάνουν αίμα και δεν έχει καμία σχέση με ειδησιογραφικά νέα, δεν στέκει και πολύ. Οπότε πάμε στη τρίτη θεωρία που πιστεύω ότι αυτό είναι ότι όλα αυτά, όλοι αυτοί οι νέοι όροι είναι αυτά τα θέματα τα οποία παίρνουν περισσότερα reports, δέχονται περισσότερες αναφορές. Γιατί, ας πούμε, κάποιος μπορεί να δει κάποιο σεξουαλικό περιεχόμενο, να πατήσει report, να του φανεί, ας πούμε, εξωφρενικό για το YouTube. Πράγμα που είναι λίγο υπερβολικό, αλλά μπορεί να συμβεί. Μετά, μπορεί κάποιος να ιδιάσει, ας πούμε, είδε το αίμα στον ήχο, ιδίασε, πάτησε report. Ο κόσμος είναι περίεργος. Είδε να βρίζουν πολύ, μπορεί να ήταν κανένας γονιός, ξέρω εγώ, πάτησε report. Με κάποιο θέμα το οποίο διαφωνεί, που προκαλεί διαμάχη, διαφωνεί και ο άλλος πατάει report. Οπότε, αυτή είναι η θεωρία που περισσότερο κλείνω σε αυτήν. Μου φαίνεται η πιο λογική και ότι βγάζει πιο πολύ νόημα. Οπότε, έβαλαν αυτούς τους όρους, επειδή ξέρουν ότι δέχονται περισσότερα reports σε αυτά τα θέματα, με σκοπό να μειωθούν τα reports, βλέποντας ο κόσμος ότι αυτά είναι ευαίσθητα, θα προσέχει πιο πολύ και θα μειωθούν τα reports. Οπότε αυτή είναι η άποψή μου.
άμα θέλετε να σχολιάσετε κάτι σχετικά με αυτό, μήπως κάποια άλλη θεωρία που εγώ δεν την έχω σκεφτεί ή οτιδήποτε, αφήστε σχόλιο. Και θέλω να μου αφήσετε και κάποια ιδέα για βίντεο αν θα θέλατε να δείτε. Τώρα, κλείνοντας, πιστεύω ότι δεν θα πιάσει μας εδώ την ελληνική κοινότητα του YouTube, γιατί είμαστε ένα πολύ μικρό μερίδιο και βγάζουμε ούτε τη μισή, ούτε τα μισά κέρδη από αυτά που βγάζουν στο εξωτερικό, οπότε δεν νομίζω να μας επηρεάσει εμάς. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Όπως επίσης θα καταλάβουμε και καλύτερα μέχρι ποιο επίπεδο αναφέρονται αυτοί οι όροι. Δηλαδή, όταν λέει, ας πούμε, να περιλαμβάνει, δεν κάνει να περιλαμβάνει μέρος γυμνού. Ας πούμε, τι μέρος, θα δείξεις τη ρόγα σου, θα σας σταματήσουν το βίντεο. Ας πούμε αυτό, να είναι πιο. Δεν τα έχουν προσδιορίσει πολύ. Αλλά λογικά θα το δούμε στην πορεία βλέποντας και κάνοντας. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το βίντεο, ευχαριστώ που με ακούσατε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe για να δείτε περισσότερα αντίστοιχα θεματικά βίντεο. Γεια σε όλους!